Θετικό ήταν το πρόσημο της συνάντησης στην Αθήνα της Θεανός Βρέντζου, αντιπεριφερειάρχη πρωτογενή τομέα, με τον αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου. Στο τραπέζι της συνάντησης τέθηκαν 7 βασικά θέματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα του νησιού, ενώ η κυρία Βρέντζου τόνισε πόσο σημαντική είναι η δημιουργία της οικοτεχνίας, η οποία θα συνεισφέρει στα νοικοκυριά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το δεύτερο θέμα το οποίο βάλαμε στον Υπουργό είναι το θέμα της οικοτεχνίας, το οποίο πρέπει να σας πω ότι είμαι και ιδιαίτερα καλά, γιατί με πρόταση της περιφέρειας της δικής μας εντάχθηκαν μέσα στην οικοτεχνία όλα τα προϊόντα, τα ζωικά. Είναι μια ιδιαίτερα εξαιρετική εξέλιξη αυτή. Τι είναι όμως η οικοτεχνία και ποιο θα είναι το όφελός της? Με την εφαρμογή της οικοτεχνίας θα μπορεί με μια πολύ μικρή υποδομή, ακόμα και στο σπίτι της μια νοικοκυρά, να παράξει γλυκό σταφυλιού, ας πούμε, να το τυποποιήσει, να το πιστοποιήσει η περιφέρεια στη συνέχεια, γιατί η απαραίτητη προπόθεση είναι να υπάρχει διασφάλιση υγιεινής και ποιότητας των τροφίμων, και μετά να μπορεί να το διαθέσει την περιφέρεια παντού. Τι λένε όμως οι πολίτες για αυτή την πρωτοβουλία της περιφέρειας Κρήτης? Και για μια γυναίκα που έχει οικογένεια, που έχει παιδιά, που δεν μπορεί να βγει έξω από το σπίτι για να δουλέψει, είναι ένα πολύ καλός παράγοντας και καλό εισόδημα για τη γυναίκα, ότι συνεισφέρει και αυτή με την κρίση που έχουμε. Και το βιολογικό νομίζω πάντα ότι είναι κάτι καλό. Και πιστεύετε και λόγω της ποιότητας των προϊόντων που έχει Κρήτη θα υπάρχει αντίκρισμα στο νοικοκυριό? Ναι, νομίζω ότι τα προϊόντα της Κρήτης είναι τα πρώτα και τα καλύτερα. Θα βοηθήσει. Οπωσδήποτε θα βοηθήσει. Αρχή να γίνονται σωστά. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί δυστυχώς δεν τα κάνουν σωστά. Άλλο ένα καυτό ζήτημα που έθεσε αντιπεριφερειάρχης στον αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν και η αναδιάρθρωση του κρητικού αμπελώνα. Καταθέσαμε μία συγκεκριμένη, τεκμηριωμένη πρόταση για βασισμένη επί της ουσίας στην ευξημένη ζήτηση που υπάρχει για το επιτραπέζιο κρητικό σταφύλι και αφετέρου στην επιμήκυση της περίοδου που επίσης είναι απαραίτητο να υπάρχει για να μπορέσει να δοθεί ένα συμπληρωματικό εισόδημα, ένα εισόδημα ουσιαστικό για τον παραγωγό της Κρήτης. Ο Υπουργός δεσμεύθηκε πως θα εντάξει το θέμα της αναδιάρθρωσης του κρητικού αμπελώνα σε ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω από μια μεμονωμένη δράση του προγράμματος της αγροτικής ανάπτυξης.